Χριστός Ανέστη χαρά μου. Ήρθε η ώρα κατά την οποία θα μπούμε στην περίοδο της νηστείας του Χριστουγέννου, στην περίοδο της εξομολόγησης του Χριστουγέννου, στην περίοδο που θα μας δώσει το ένασμα ξανά για πνευματικούς αγώνες, έτσι. Θα μπούμε πάλι στη διαδικασία να κάνουμε την εγκράτειά μας, η οποία εγκράτεια, έτσι, είναι και χάρισμα, αλλά είναι και αγώνας. Στο βιβλίο μας γνώρισε τα χαρίσματά σου, στο δεύτερο τόμο, σας έχω και εδώ έναν τρόπο πώς να ζητήσετε και την εγκράτεια, διαμέσου μιας προσευχής στον Άγιο Μηνά, τον οποίο γιορτάσαμε τις τελευταίες μέρες, την περασμένη Κυριακή, τον σοφό αυτόν άνθρωπο ο οποίος επέλεξε τον Χριστό. Και φυσικά, μια και λέμε για τον Άγιο Μηνά, να έχουμε και την ευχή του Αγίου του Χρυσοστόμου, τον οποίο γιορτάσαμε επίσης, και για τον οποίο ουκ έστειν αριθμός το τι να πούμε και πώς να τον τιμήσουμε. Ένας Άγιος, ο οποίος καθαιρέθηκε πολλές φορές από τους ανθρώπους, για κάτι που του έδωσε ο Θεός. Και αυτό είναι το περίεργο. Όταν οι άνθρωποι δεν ξέρουν ότι ήταν ταμιούχος της Θείας Χάριτος, είναι ο Κύριος. Ο Κύριος το χειροτώνησε, οι άνθρωποι τον καθερούσαν, εκείνος επανερχόταν και τελικά απέθανε όχι στο θρόνο που του δίναν οι άνθρωποι, αλλά στο θρόνο που του έδωσε ο Θεός, γιατί εκείνος, όπως σας είπα, τον επέλεξε. Ήταν λοιπόν θεοπρόβλητος. Γι' αυτό και όλα τα άλλα που είπαν οι άνθρωποι γι' αυτόν δεν είχαν καμία σημασία. Ούτε για αυτόν βέβαια, που είναι το σημαντικότερο, να μην επηρεαζόμαστε, αλλά ούτε και για τον Κύριο, του και Κύριό μας. Και αν δεν μπορούσε να κάνει κάτι, γιατί ήταν εξορία, μπορούσε να κάνει με την προσευχή του, η οποία ήταν επίσης μια ανάγκη για το λαό του. Στο βιβλίο μας λοιπόν, για το χάρισμα της εγκράτειας, σελίδα 18, στο δεύτερο τόμο, γνώρισε τα χαρίσματά σου, λέμε εδώ ότι η εγκράτεια με τα πνευματικά δεδομένα είναι η ικανότητα να συγκρατούμε τις πέντε αισθήσεις μας προκειμένου να εξασφαλίσουμε την κανονική και αρμονική λειτουργία τους. Έτσι, τι ωραία. Το λέει ο συγγραφέας. Κάθε αίσθηση του ανθρώπου έχει μια λειτουργία. Έτσι. Όταν καταφέρουμε αρμονικά και τις λειτουργούμε αυτές τις λειτουργίες, αυτό οφείλεται στην εγκράτεια. Μερικοί άνθρωποι γεννιούνται εγκρατείς και βλέπετε είναι ολιγαρκείς, αρκούνται στα λίγα και περνάνε έτσι, εύκολα και ωραία. Μερικοί όμως που δεν είναι, καλούνται να εγκρατευτούν, να είναι κυρίαρχοι του εαυτού τους, λίγη φαγητό, λίγη ξεκούραση, λίγες σκέψεις, λίγα λόγια, λίγη διασκέδαση ή επικοινωνία ή ψυχαγωγία, έτσι ώστε να συγκρατούν την τάση τους αυτή προς την, όχι προς το μέτρο, αλλά προς την σπατάλη, προς την αμετροέπεια, που είναι το αντίθετο του μέτρου, εκείνο είναι βέβαια για τα λόγια, αλλά εν πάση περιπτώσει προς την αμετρότητα. Σωζόμαστε από αυτό. Πρώτο θεραπευόμαστε. Και μετά, κατ' επέκταση, σωζόμαστε. Γιατί ο άνθρωπος που σώζεται είναι ο θεραπευμένος άνθρωπος, έτσι, από την αμαρτία. Αυτά τα έργα που θα κάνει ο εγκρατευτής άνθρωπος, έτσι, θα τα παρουσιάσει κάπου, θα πει τώρα, ας πούμε, έχουμε νηστεία, εγώ θα κοινωνήσω γιατί νηστεύω. Δηλαδή ένας που δεν κατάφερε να νηστέψει δεν θα κοινωνήσει. Ή ένας που εγκρατεύτηκε λιγότερο δεν θα κοινωνήσει λιγότερες φορές. Και ούτω καθεξής. Όχι, δεν είναι. Πρώτα απ' όλα, αδερφοί μου, την νηστεία την κάνουμε γιατί νήστεψε ο Χριστός. Έτσι, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα και ορθόδοξα και να μας φωτίζει, γιατί να ξέρετε περισσότερο φως παίρνουμε η Εκκλησία όταν οι άνθρωποι του κόσμου λένε ότι δεν είμαστε εμείς η Εκκλησία. Τότε παίρνουμε περισσότερο φως. Έτσι λειτουργεί ο Θεός. Δεύτερον, το κάνουμε γιατί μας αρέσει. Έτσι. Έχουμε δει ότι τι ωραίο είναι να κάνεις λιγότερες σκέψεις, να δες λιγότερα λόγια, να κοιτάς λιγότερο, εδώ και εκεί.
να ασχολείσαι με τους άλλους ανθρώπους λιγότερο. Και κατ' επέκταση να τρως λιγότερο, να κοιμάσαι λιγότερο και το καθεξής. Το έχουμε δει αυτό. Άσχετα αν καμιά φορά μας πιάνει μια τεμπελιά, μια αραθυμία, έχουμε δει ότι όταν δεν μίλησα, ωφελήθηκα. Όταν δεν κοίταξα, ωφελήθηκα. Όταν δεν σκέφτηκα πολλά, ωφελήθηκα. Και φυσικά όταν δεν έφαγα πολλά, σε μερικούς ανθρώπους είναι πιο έντονο αυτό, που έχουν και προβλήματα υγείας, ωφελήθηκα. Και όταν δεν ήπια παραπάνω, ωφελήθηκα. Και να σου το πω και διαφορετικά στην εποχή που ζούμε και για τα παιδιά μας. Όταν δεν ήπια αναψυχτικά, κουκακόλες, γλυκά, κάτι, σνακ, μακ, δεν ξέρω εγώ, και έφαγα πιο απλά φαγητά, ωφελήθηκα. Και φυσικά η εγκράτεια αποδεικνύεται, αν θέλετε, από μερικές ερωτήσεις που θα κάνουμε στον εαυτό μας. Πάλι από το βιβλίο θα σας μιλήσω. Γιατί τώρα ψεύω, δεν κλαίω από κάποιον. Έχω σκοπό στη ζωή μου να αρέσω στο Θεό ή στους ανθρώπους. Τι σχέση έχει με την εγκράτεια αυτό? Πώς δεν έχει. Ο Χριστός ενώ δεν είχε ανάγκη, εγκρατεύτηκε. Βλέπετε. Δεν είχε ανάγκη, ήταν Θεός. Όμως νίστεψε κανονικά. Μπορώ κάθε φορά που έχω μπροστά μου μια πρόκληση, έχω τη δύναμη να λέω και το όχι. Να σας πω διαφορετικά. Είχαμε 5 προκλήσεις σήμερα. Έτσι. Είτε να βρίσω, είτε να θυμώσω, είτε να κάνω. Και είπα στις 2 όχι. Ωραία δεν είναι? Στις 3 μπορεί να μην μπόρεσα να πω. Είπα στις 5 όχι. Πολύ πιο ωραία. Δεν είναι ωραία? Ακόμα και στη 1 να είπα όχι. Το κρατάμε αυτό. Πόσες φορές την ημέρα, λέει, ή κάθε πότε βάζω κανόνες στη ζωή μου? Τι είναι ο κανόνας, ξέρετε, κάτι πάρα πολύ ωραίο, έτσι. Και επειδή η εγκράτη δεν είναι μόνο από τις στροφές, είναι σε όλα τα πράγματα, ξυπνάω το πρωί σήμερα ή από βραδείς και λέω στον εαυτό μου, σήμερα δεν θα απογοητευτώ όπως εχθές. Σήμερα δεν θα φοβηθώ όπως εχθές. Βάζω κανόνες στον εαυτό μου. Σήμερα θα προχωρήσω. Και προχωράμε. Έτσι. Νιώθω μέσα μου μια δύναμη που με κάνει να θέλω να περιορίσω τα υλικά μου θέλω. Βέβαια, όσο περνάει ο καιρός, αδερφή μου, ο άνθρωπος μεγαλώντας, το παθαίνει αυτό. Δηλαδή, δεν θέλει τα υλικά τόσο, θέλει την ησυχία του, παραδείγματος χάρη, που είναι πνευματικό άγαθο. Αλλά όταν είναι πιο νέος ο άνθρωπος, νιώθει ότι αν περιορίσει τα υλικά αγαθά του, θα έχει πιο πνευματικά αγαθά. Το κάνει ο καθένας ερώτηση στον εαυτό του. Μπορεί να υπάρχει κάποιος που δεν το νιώθει αυτό. Λέει όχι, εγώ θέλω να υπάρχουν τα πάντα και να κάνω ό,τι θέλω. Δεν έχει καταλάβει ακόμα. Πώς νιώθω όταν πρέπει να περιοριστώ? Έτσι, να, ο καθένας τώρα να ρωτήσει από εμάς, ξεκινάει η νηστεία από αύριο και θα πρέπει να περιοριστούμε σε μερικά πράγματα. Και δεν είναι μόνο το φαγητό και στο φαγητό, αλλά στο δικό μας το πάθος, ας πούμε. Ή όπως λέγαμε, πολύ σημαντικά πράγματα, το εδώ, το εδώ, αυτή η κυκλοφορία. Λέω, όχ, τι θα κάνουμε τώρα, ή λέω, άντε, ευκαιρία είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι. Πώς νιώθω όταν αρχίζει η νηστεία και όταν έχω κάποιον κανόνα εγκρατείας, δούλος ή ελεύθερος? Και δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι όταν περιορίζονται, νιώθουν δούλοι. Ενώ είναι το αντίθετο ακριβώς, έτσι. Γι' αυτό και η εγκράτεια. Η εγκράτεια είναι, να σας το πω να καταλάβετε, είναι η συνολική νηστεία. Έτσι. Διότι η λέξη νηστεία είναι μόνο για το φαγητό. Έτσι. Βέβαια έχουμε συνηθίσει εμείς να λέμε νηστεία. Δεν είναι. Η νηστεία είναι μόνο το φαγητό. Η εγκράτεια είναι όλο αυτό που θα κάνουμε τώρα τη Μεγάλη Σαρακοστή ή τη Μικρή, αν θέλετε, πες την εσείς. Οι ίδιες οι μέρες είναι περίπου οι ίδιες. Σίγουρα, όσοι έχουν χάρισμα, αδελφοί μου, και έχουν λιγότερο πόλεμο, δηλαδή όπως σας είπα, από τη φύση του άλλου, λιγότερα λέει, λιγότερα σκέφτεται, λιγότερα τρώει, λιγότερα πίνει, είναι μπουλικός όπως λέμε. Σίγουρα αυτοί βοηθούνται στην νηστεία. Αλλά να ξέρετε ότι ο Θεός βαθμολογεί διαφορετικά. Δηλαδή, αν ένας το οποίο το έχει αξίζει για 10, θα του βάλει 9. Ένας που δεν το έχει όμως και έκανε αγώνα, και αξίζει για 10, θα του βάλει 10. Είδατε πώς αντιστρέφονται οι όροι. Γιατί εκείνος προσπάθησε πολύ. Και είναι έτσι, απλά σαν παιχνιδάκι να το κάνετε, να πάρουμε το βαθμό του Χριστού. Κάπως έτσι, όχι διαφορετικά. Καταλάβατε. Βάζουμε λοιπόν κανόνες στον εαυτό μας για να δούμε αν μπορούμε να τους στηρίσουμε. Ένα κανόνα.
Δεν σου τη λέω πουλούς. Θυμάστε, τελευταία είπαμε ένα κανόνα. Σας έδωσα κάτι βιβλιαράκια εδώ και σε όποιους θέλουν να μπορούν να δώσω και είπαμε μέσα από την τσέπη μας κάθε τόσο θα ανατρέχουμε εκεί. Να πιάνουμε ένα χωρίο και να λέμε αυτό, να το επιπυλίζουμε, να μην λέμε άλλα πράγματα. Το κάνουμε, βλέπετε. Ή η καλοπέραση είναι το στάνταρ μας. Επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για τις ώρες που δεν μπορούμε άλλο. Φτάνει κανείς στο όριο ότι θέλει να κοιμηθεί. Ναι. Φτάνει στο όριο ότι θέλει να φάει. Ναι. Φτάνει στο όριο ότι θέλει να πιει. Ναι. Φτάνει στο όριο ότι όλη μέρα δεν μίλησε και θέλει λίγο να μιλήσει. Δεν είναι κακό. Αυτό είναι άλλο. Το εμφανές είναι αν μας αρέσει η καλοπέραση να κάνουμε ό,τι θέλουμε όπως θέλουμε. Γι' αυτό και σκεφτόμενοι, αν θέλετε, τον αγώνα αυτό της εγκράτειας, όπως λέει και στο βιβλίο, σκεφτόμαστε και τους άλλους. Ποιους άλλους που νηστεύουν γιατί δεν έχουν να φάνε. Βλέπεις, είναι κάπου ένας, δεν απαγορεύεται να μιλήσει για κάποιον λόγο. Είναι κάπου ένας, δεν έχει να φάει, δεν τρώει. Είναι κάπου άλλος, δεν έχει αυτοκίνητο. Είναι κάπου άλλος, δεν έχει εκκλησία να πάει. Δεν έχει εκκλησία να πάει. Ειδικά τώρα, αδελφοί μου, που έχουμε ξεχωρίσει και δοξάζουμε τον Θεό, δεν υπάρχουν εκκλησίες να πάνε άνθρωποι. Οι χριστιανοί, οι κανονικοί, έτσι, όχι οι γιαλαντζοί ντολμά. Οι γνήσιοι ορθόδοξοι χριστιανοί. Έτσι λοιπόν, σκεφτόμαστε και αυτούς που δεν μπορούν να κάνουν κάτι και φυσικά πάνω σε αυτή την φάση. Αν δούμε έναν άνθρωπο ο οποίος τα καταφέρνει, τον κάνουμε φίλο. Γιατί τον κάνουμε φίλο? Για να μας δώσει και εμάς. Βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος εγκρατεύεται. Κάνε τον φίλο, να μάθεις να μιλάς λιγότερο. Να μάθεις να σκέφτεσαι λιγότερο, να μάθεις να νιώθεις λιγότερο κακά για τους άλλους, να θυμώνεις λιγότερο κ.ο.κ. Και φυσικά, αδερφοί μου, προσευχόμαστε πολύ αυτήν την περίοδο για να μας δίνει ο Θεός και δείχνουμε εμείς το ενδιαφέρον μας. Καταλάβετε. Και εκείνος δίνει παραπάνω. Αλλά άμα δείχνει ενδιαφέρον, σου λέει: δεν τον νοιάζει αυτόν. Τι να του κάνω, αφού του νοιάζει να ξαπλώνει, να κοιμάται, να τρώει. Άστο. Διότι ξαπλωμένος χριστιανός, προσέξτε, υπάρχει, ας πούμε, ένας αδύναμος, μια αδύναμη ιδιοσυγκρασία. Και μπορεί να πρέπει να ξαπλώσει. Πρέπει να φάει. Πρέπει να πιει. Αν είναι χριστιανός, εκείνες τις ώρες θα προσεύχεται. Εκείνες τις ώρες θα κόβει αυτό. Εκείνες ώρες θα κόβει αυτό. Η εγκράτεια συνεχίζεται, δεν σταματάει, βλέπετε. Ακόμα και σε αυτόν ο οποίος δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Η νηστεία, η εγκράτεια είναι εγκράτεια. Γι' αυτό να μην στεναχωριέστε μόνο αν δεν μπορείτε να μην φτεφάτε ή να μην δεν κοιμηθείτε ή να μην δεν πιείτε, αλλά και για σοβαρότερα πράγματα. Έτσι. Και το φιλότιμο φυσικά είναι ξεκάθαρο, έτσι. Αν ο χριστιανός αντικαθιστά κάθε αδυναμία που έχει με μία δύναμη, τότε φαίνεται ότι έχει φιλότιμο. Έτσι. Παραδείγματος χάρη, ο άνθρωπος που θα φάει τη 40η τώρα, δεν θα μιλάει. Ο άνθρωπος που δεν θα κάνει νηστεία σωματική γιατί δεν μπορεί, θα κόψει τους λογισμούς του. Να του λοιπόν. Και όλοι θα είμαστε ίσοι μετά, καταλάβετε. Όλοι. Και αυτός που έκανε εκείνο, και αυτός που έκανε τ' άλλο, και αυτός που έκανε τ' άλλο. Αν δεν υπάρχει ένας ο οποίος τα κάνει όλα, εκείνος πάει για αγιότητα, θα λέγαμε σήμερα. Και υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι που καταφέρουν και τη σωματική και την πνευματική νηστεία. Ακόμα και η διαχείριση του χρήματος και της τροφής που θα κάνεις, δείχνει αν είσαι εγκρατής. Διότι τα λεφτά μας τα δώσει ο Θεός για να τα δώσουμε. Δεν είναι. Όχι για να τα φάμε. Και κατά συνέπεια με όλα τα υλικά αγαθά. Να μια νηστεία. Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, που τον τιμάμε λέγοντας τις διδασκαλίες του, έλεγε ότι η ελεημοσύνη τα αγοράζει όλα. Δίνεις, τα πήρες όλα. Και αναφερόταν στα υλικά γιατί από εκεί ξεκινάει ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι το πρώτο στάδιο που θα ξεκινήσει να καταλάβει ότι δεν ζει για τον εαυτό του ή ότι εγκρατεύεται, όπως λέμε, και νηστεύει. Σπουδαίο λοιπόν, αδερφοί μου, είναι να γνωρίζουμε ότι ο Θεός έβαλε μέσα μας τη συγκράτηση και την διατηρούμε για να διατηρούμε ό,τι έχουμε και ο διάβολος προσπαθεί να μας παρασύρει στην εγκράτεια για να χάσουμε ό,τι έχουμε. Έτσι. Η εγκράτεια είναι ένας αγώνας που φέρνει χαρά. Είναι εντολή του Θεού, είναι μεγάλο χάρισμα, είναι μεγάλη ευλογία και αφορά, όπως σας είπα, σε όλα. Έτσι, ακόμα και στις διαθέσεις μας.
υπάρχουν αμαρτωλές διαθέσεις μέσα σου ή διαθέσεις, ας πούμε, σπατάλης για οτιδήποτε, άμα τις συγκρατήσεις και ηρεμήσεις, να το πω έτσι να καταλάβετε, πάλι ωραία. Πάλι καλά. Πάλι έγινε αυτό που ήθελε ο Θεός και φυσικά όλα τα άλλα μετά είναι εύκολα. Δηλαδή και θα κοινωνήσεις και Χριστούγεννα θα κάνεις και θα προχωρήσεις και θα εξομολογηθείς πιο σωστά εφόσον προσπάθησες να περιορίσεις όλος τον κακό εαυτό. Έτσι. Και υπάρχει μια προσευχή μέσα στο βιβλίο για τον Άγιο Μινά, από τον Άγιο Μινά, για να μπορέσουμε να έχουμε και αγάπη, που είναι και αυτό μια νηστεία, γιατί βγαίνουμε από τον εαυτό μας, και να έχουμε και αυτάρκεια, γιατί και αυτό είναι ένα ωραίο πράγμα, δηλαδή μερικοί νομίζουν ότι πρέπει, λέει ας πούμε το σύγχρονο έτσι marketing, πρέπει να έχεις το μήνα 2.000 ευρώ για να ζήσεις. Μπορεί ο άλλος με 500 να ζήσει. Έτσι. Αν το κάνει από άσκηση, θα κερδίσει. Και αυτό είναι και το ζητούμενο φυσικά, σε οτιδήποτε μας βρίσκει και δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε, να κάνουμε άσκηση εμείς. Ακόμα και η υπομονή είναι άσκηση. Γι' αυτό λοιπόν είναι και μια πειθαρχία, η οποία δείχνει ότι αγαπούμε το δάσκαλό μας, όπως το κάνουμε ας πούμε σε άλλες στιγμές, έτσι, σε ένα σχολείο, σε μια τάξη, σε μια δουλειά, στο σπίτι μέσα, σε ένα μοναστήρι κτλ. Δείχνουμε ότι κάνοντας αυτή τη διαδικασία αγαπούμε τον άλλον. Και έτσι προχωρούμε μέσα στην νηστεία. Έτσι νηστεύουμε. Έτσι εγκρατευόμαστε δηλαδή στην ουσία. Γιατί σας είπα ότι το να λες νηστεία την περίοδο αυτή αναφέρεσαι μόνο στα φαγητά. Και αυτό υποτιμάει την νηστεία. Λοιπόν, εγκράτεια γλώτης, θυμού αποχή, επιθυμιών χωρισμός. Αυτό είναι η νηστεία. Αλλά και τι άλλο είναι. Βλέπετε ότι πολλές φορές είπαμε ότι συνδυαστά πηγαίνουν ορισμένα πράγματα στην πίστη μας. Παραδείγματος χάρη, θέλει κάποιος να προσευχηθεί. Πολύ ωραία. Άμα κάνει και ελεημοσύνη, η προσευχή του θα είναι πιο δυνατή. Θα έχει πιο πολύ διάθεση. Αν κάνει μια θυσία, το ίδιο. Και ούτω καθεξής. Τώρα τι έχουμε εδώ να συνδυάσουμε, δύο πραγματάκια τα οποία βοηθάνε. Βοηθάνε και πάλι θα έτσι κάνω παραπομπή σε ένα βιβλίο μου, το «Τι λέτε θα σωθούμε» που είναι για το μυστήριο της εξομολόγησης. Έτσι, αφού ήταν που σας έλεγα προηγούμενα για την εγκράτεια, γνώρισε τα χαρίσματά σου το Β. Τώρα για την εξομολόγηση την οποία πρέπει να συνδυάσουμε με τη μετάνοια και την τάση αυτή που θα έχουμε, ας πούμε, αυτή την περίοδο. Να πούμε, βρε αδερφέ, τι κάνεις, για να δεις εδώ, βλέπεις ότι ξέρω εγώ, δεν μπορώ να το κλείσεις. Κλείστο. Βλέπεις ότι περιεργάζεσαι συνήθως, τι έκανε ο άλλος. Κόψτε αυτό. Κοίταξε τι έκανε η Αγία Βαρβάρα, ο Άγιος Άνης Χρυσόστομος, ο Άγιος Φίλιππος. Με κοίταξε τι έκανε ο γείτονας. Ασχολήσουμε μια ιδέα, με ένα βιβλίο. Και άλλα πολλά τα οποία τα λέμε συνεχώς βέβαια, έτσι, και είναι στον καθένα, όπως κρυφά και φανερά πράγματα, αλλά κυρίως και αυτό το πράγμα ότι ασχολούμαστε με τους άλλους και δεν ασχολούμαστε με τον Χριστό ή ασχολούμαστε με τον Αντίχριστο. Θα γίνει πόλεμος, θα γίνει εκείνο το άλλο, θα γίνουν, όλα θα γίνουν. Εμείς τι κάνουμε, έτσι. Και θα σας πω λοιπόν τώρα, αδελφοί μου, για να προετοιμαστούμε, έτσι, γιατί προετοιμασία, συγγνώμη, σημαίνει σωτηρία. Βέβαια περιγράφονται με λεπτομέρεια στο βιβλίο μας, τι λέτε να σωθούμε, θα σωθούμε, το πώς εξομολογούμαστε. Αλλά θα σας πω και εγώ λίγο και για τους παρευρισκόμενους, αλλά και για αυτούς που είστε μακριά, γιατί και ο διάβολος έρχεται και παίρνει αυτό που ξέρεις από το μυαλό σου, αλλά και η επανάληψη είναι η μύτη της μαθήσεως, έτσι. Και σε καμιά περίπτωση δεν χάνουμε, αν βελτιωθούμε στην εξομολόγησή μας, η οποία να είναι ουσιαστική, βαθύτερη, να μην είναι τυπική. Έτσι. Ιδίως για ανθρώπους που είναι πολλά χρόνια στην Εκκλησία, συνειδητά δηλαδή, έχουν ξυπνήσει, δεν δικαιολογείται να είναι η εξομολόγησή τους ατελής. Έτσι. Ατελής, όπως λέει και μέσα στο βιβλίο, και όσον αφορά ακόμα και την στάση του σώματος, την προσέλευση
έτσι, αλλά και την εξέλιξη. Πάμε, ας πούμε, στην εξομολόγηση και φεύγουμε όπως είμαστε κάθε φορά. Δεν μας προβληματίζει αυτό. Πάμε τα ίδια, φεύγουμε τα ίδια. Δεν πρέπει κάθε φορά να έχουμε μία πρόοδο, μία εξέλιξη. Για να δούμε όμως τι λέει στο βιβλίο, αδελφοί μου, τι είναι ότι θα σωθούμε. Όσοι το έχετε, μπορείτε να το έχετε κιόλας μπροστά σας και να σας βοηθήσει. Φυσικά, και η εξομολόγηση είναι το βασικότερο μυστήριο για τη σωτηρία μας. Έτσι, από τις πρώτες σελίδες το βλέπουμε αυτό. Είναι απόρρητη, δεν την ξέρει κανείς, μόνο και ο πνευματικός. Είναι πράξη φιλανθρωπίας. Γιατί αυτός που συμμετέχει δεν πάει να πει ότι φοβάμαι τώρα, θα με τιμωρήσει ο Θεός. Αλλά πάει αντιθέτως να πετάξει όλα αυτά τα οποία τον φοβίζουν για να μην τον τιμωρήσει ο Θεός. Έτσι. Είναι ουράνια στιγμή, είναι όπως ξέρουν οι κληρικοί την ώρα που λειτουργούμε, έτσι είναι και η εξομολόγηση. Ένα μυστήριο ουράνιο. Και φυσικά, όπως είπαμε, και εντολή είναι, αλλά και ο Κύριος εξομολογήθηκε στον Πατέρα του, ενώ δεν είχε την ανάγκη, γιατί είχε στην αρχαιρετική προσευχή λέει πολλά. Έτσι. Φυσικά δεν μπορεί να πει κάποια αμαρτία, γιατί δεν είχε, αλλά λέει πολλά. Είναι εξομολογητική η προσευχή δηλαδή αυτή. Λοιπόν, τα μυστήρια τα ξέρουμε, έτσι, και υπάρχει το μυστήριο της μετανοίας, το οποίο η πράξη είναι η εξομολόγηση. Γιατί λέω η πράξη. Παράδειγμα τους χάρη, το μυστήριο του ευχελίου. Ποια είναι η πράξη του ευχελίου? Είναι οι αγιαστικές ευχές, είναι το σταύρωμα. Έτσι. Το σταύρωμα είναι η πράξη του ευχελίου. Πήγε σε ένα ευχέλαιο, σε σταυρώσουν με το αγιασμένο λάδι. Ποια είναι η πράξη της λειτουργίας? Η Θεία Κοινωνία. Και ούτω καθεξής. Ποια είναι η πράξη λοιπόν του μυστηρίου της μετανοίας? Η εξομολόγηση. Αν δεν έχω εξομολογηθεί, δεν μετανοώ? Όχι. Έχεις ξεκινήσει να μετανοείς. Μπορώ να μετανοείς και εκείνη την ώρα που έκανες κάτι. Αλλά όλη αυτή τη διαδικασία την τελειώνεις στην εξομολόγηση. Και όταν λέω ότι τελειώνεις στην εξομολόγηση, πας ακριβώς εκείνο που αγωνίστηκες να πεις. Όχι κάτι τυπικό. Όποιος εξομολογείται δεν έχει αμαρτίες. Γιατί τις σβήνονται. Έτσι δεν είναι? Σαν να μην έχουν γίνει ποτέ. Τελείωσε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και έτσι πρέπει να λειτουργεί και ο χριστιανός και να σκέφτεται. Να μην λέει συγχωρέθηκα, δεν συγχωρέθηκα. Να πάω, να μην πάω. Και φυσικά η αμαρτία δεν είναι τίποτα μπροστά στο έλεος του Θεού. Έτσι. Δυστυχώς, όπως σας είπα, οι χριστιανοί μας δεν ξέρουν να εξομολογούνται, δεν θέλουν να εξομολογούνται, δεν ξέρω τι και πώς. Αναφέρονται συνεχώς μόνο σε σκέψεις και πράξεις του τύπου δεν νίστεψα το κασέρι, το κρέας ή το τυρί. Έτσι. Εξομολογούνται αλλά δεν μετανοούν ή καμιά φορά μετανοούν και δεν εξομολογούνται. Έτσι. Άλλο αυτό πάλι. Αυτό το μυστήριο που ίδρυσε λοιπόν ο Θεός, γιατί είπε, ο Χριστός είπε στους Αποστόλους, άμα συγχωρείτε τις αμαρτίες, συγχωρούνται. Αν όχι, όχι. Αυτό λοιπόν το μυστήριο το κάνουν οι άνθρωποι, δεν λέω εγώ για αυτούς που δεν πηγαίνουν, το αφήνουμε εκείνο. Το κάνουν αμέλως. Αμέλως. Ποια είναι η πρώτη αμέλεια? Έχουμε να εξομολογηθούμε, έτσι. Πολύ ωραία. Κάνουμε μια προσευχή πριν. Την εξομολόγηση. Την οποία την έχουμε εδώ στη σελίδα 20-32. Να φωτίσει ο Θεός και εμένα, να φωτίσει και το πνευματικό. Εγώ να πω αυτά που πρέπει, εκείνος να μου πει αυτά που πρέπει. Καταλάβατε. Προσευχή. Μετά πηγαίνουμε στον ιερέα, το ξέρουμε όλο αυτό φυσικά, που φοράει το πετραχύλι του και θα γονατίσουμε κάποια στιγμή για να μας διαβάσει χωρητική ευχή και θα βάλει το χέρι του στο κεφάλι μας. Και φυσικά μετά την εξομολόγηση, δεύτερο λάθος που κάνουμε, δεν λέμε στον εαυτό μας ότι τώρα αφού βγήκα δεν θα το ξανακάνω. Έτσι. Και εκεί τα χάνουμε. Δεν θα σας πω για το κίνητρο αυτών που εξομολογούνται, είτε από φόβο, είτε από αγάπη, είτε από συνήθεια κτλ. Αλλά θα σας πω
για την προετοιμασία είπαμε, κάνουμε μια προσευχή πριν. Έτσι. Και να σου πω και κάτι, δεν γράφουμε τις αμαρτίες μας. Τις αμαρτίες μας τις ξέρουμε. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Γιατί και ένα περιστατικό να έχει συμβεί. Σας είπα κι άλλη φορά ότι την εξομολόγηση την κάναμε κατά σύνολα. Δεν θα πεις αν έβρισες 25 φορές τις 25 βρισκές που είπες. Θα πεις βρίζω. Δεν μπορώ. Δεν θα πεις 15 φορές που προσέβαλες ένα στο αυτοκίνητο, ένα στο αυτό. Θα πεις ότι δεν είμαι εγκρατής και προσβάλλω τους ανθρώπους. Καταλάβατε. Δεν θα πεις τις 27 φορές που έφυγες κασέρι. Θα πεις δεν μπορώ να νηστέψω. Και ούτω καθεξής. Δεν χρειάζονται μολύβια και χαρτιά. Έτσι. Όταν ο άνθρωπος ξέρει να εξομολογηθεί. Και όταν ο άνθρωπος κάθε μέρα σκέφτεται αυτή τη μετάνοιά του. Παραδείγματος χάρη, ασχολούμαι όλο με τους μικρούς ανθρώπους και γίνομαι κι εγώ πιο μικρός. Να το. Εξομολόγηση. Ή όπως είπα και πριν. Δεν μπορώ να το κλείσω, δεν έχω εγκράτεια γενικότερη. Δεν μπορώ να το κλείσω. Και ούτω καθεξής. Και φυσικά, όταν και κατά τη διάρκεια της εξομολόγησης μπορέσουμε και πούμε μια προσευχούλα μέσα μας, ακόμα καλύτερα θα μας βοηθήσει αυτό. Γενικά ο άνθρωπος πρέπει να σκεφτεί τι άνθρωπος είναι, αδερφή, έτσι. Τι ροπές έχει και αυτό να εξομολογηθεί. Παραδείγματος χάρη, ναι μεν, είμαι χριστιανός, ορθόδοξος, εξομολογούμε και να αγωνίζουμε, αλλά έχω αυτή τη ροπή μέσα μου, το βλέπω. Ροπή προς την αμαρτία. Ποια αμαρτία? Την παντόσιδος. Δεν θα σας πω τώρα εδώ σαν κάτι κατάλογοι αμαρτιών που υπάρχουν και γράφω μέσα 200 αμαρτήματα και παίρνω να διαβάσει και βλέπω κάτι αμαρτίες που δεν έχει σκεφτεί καν ποτέ. Φοβερό πράγμα κι αυτό. Αλλά θα σας πω ο καθένας από εμάς να σκεφτεί τι άνθρωπος είναι. Έτσι. Έχω τάση προς το φαΐ. Είμαι φαγάς. Τελείωσε. Έχω τάση προς το εκείνο. Είμαι τέτοιος. Έχω τάση προς το άλλο. Είμαι εκείνος. Και ούτε καθεξής. Και φυσικά αδερφοί μου, υπάρχουν και μικρές αμαρτίες, οι γνωστές όπως λέμε. Μπορεί και μια φορά να ξεχάσεις ότι κάποτε, ας πούμε, φέρθηκες άσχημα σε κάποιον ή έδωσε μια λάθος συμβουλή. Αλλά το ότι δίνεις λάθος συμβουλές πρέπει να το πεις. Δεν με κόβει καμιά φορά και λέω ό,τι να είναι στα παιδιά μου ή στους φίλους μου. Τι. Εγώ είμαι χωρισμένος. Ναι, τι. Θα χωρίσεις, χώρισε. Κάτσε, επειδή είσαι εσύ χωρισμένος, θα πεις και τον άλλο χώρισε. Και ούτω καθεξής. Ή παραδείγματος χάρη θα πεις στον άλλον, εγώ δεν διάβασα, δεν πήγα σχολείο, μην πας κι εσύ. Καταλαβαίνετε. Φοβερό πράγμα, λάθος συμβουλές. Και φυσικά βαθύτερα, η εξομολόγηση έτσι πρέπει να έχει καλή ντροπή και όχι κακή ντροπή. Κακή ντροπή είναι να μην μπορώ να τα πεις και καλή ντροπή είναι να μην μπορώ να τα κάνεις. Έτσι. Ξαναλέω. Κακή ντροπή είναι να μην μπορώ να τα πεις και καλή ντροπή είναι να μην μπορώ να τα κάνεις. Γι' αυτό στην εξομολόγηση δεν ντρεπόμαστε να το πούμε. Προσπαθούμε να ντραπούμε να μην το κάνουμε. Εκεί είναι το βασικό. Και πρέπει να είναι και αποφασιστική η εξομολόγηση, έτσι. Και να μην είναι και ομή. Ειδικά σε μερικά πράγματα δεν μπορεί κανείς να κάνεις περιγραφές. Εκείνο το και το έκανα έτσι και το έκανα αλλιώς. Όχι. Έκανα αυτό, τελείωσε. Αλλά το λέω, όχι να αποφύγω. Παραδείγματος χάρη σας πω ένα πολύ γενικό, έτσι που οι άνθρωποι το γενικοποιούν γιατί ντρέπονται. Είμαι παντρεμένος, έχω άντρα, έχω γυναίκα, πώς πάμε καλά. Τι θα πει καλά. Λάβατε. Άμα έγινε κάτι κακό πρέπει να το πούμε. Είτε στον υλικό τομέα, που να είναι σεξουαλικός, μέσα στο σπίτι διαφωνία για τα λεφτά, για τα φαγητά, πετάξαμε το ψωμί από το μπαλκόνι. Δεν είναι αμαρτία αυτό να το πεις. Δεν είναι τίποτα δηλαδή. Πέταξε το ψωμί από το μπαλκόνι. Πώς θα πάτε, καλά, μαλώνουμε καμιά φορά. Αυτό, μόνο, μαλώνουμε καμιά φορά. Που τον έστειλες στον έξω από εδώ την άλλη φορά, γιατί δεν το λες. Μαλώνουμε καμιά φορά. Όχι, αδερφή. Υπάρχουν σοβαρά πράγματα σε αυτό το μαλώνουμε καμιά φορά. Έτσι.
και φυσικά, όπως σας είπα, και σε άλλα πιο προσωπικά, τα οποία πρέπει, αν υπάρχει κάτι κακό, να το πούμε. Έτσι λοιπόν, συμπεριφερόμαστε και φυσικά μία ώρα που πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ σημασία στα λόγια του πνευματικού είναι αυτή της εξομολόγησης. Γιατί εκεί μιλάει ο Θεός. Έτσι. Γι' αυτό καλό είναι να κάτσεις να τα πεις πρώτα όλα και μετά να παρακολουθείς. Τι θα μου πηγαίνω εδώ τώρα, έτσι. Γιατί και την ώρα θα ακουστεί κάτι το οποίο δεν ακούστηκε άλλη φορά και θέλει πάρα πολύ προσοχή αυτό το πράγμα. Έτσι. Και συνεχή προσωπικό αγώνα. Στην εξομολόγηση λοιπόν θα πάμε να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας, όχι τους άλλους. Εντάξει, ξεκάθαρο αυτό. Ας τους άλλους. Μα οι άλλοι. Δεν μας ενδιαφέρουν οι άλλοι. Μας ενδιαφέρεις εσύ. Και φυσικά, όταν θέλει κάποιος να κατηγορήσει τον εαυτό, το βρίσκει να κατηγορήσει. Έτσι. Αλλά ξεκινάει με αυτή τη διάθεση. Αν δεν ξεκινήσει με αυτή τη διάθεση, δεν πρόκειται να κατηγορήσει τον εαυτό του. Θα ξεκινήσουμε τη διάθεση να κατηγορήσει τους άλλους και θα κατηγορήσει τους άλλους. Και λέω λοιπόν, θα κατηγορήσω εμένα. Τι έκανα, αυτό, αυτό και αυτό. Ας τους άλλους. Γι' αυτό και έτσι έχει εξομολόγηση μετά, αν θέλετε, αποτέλεσμα και είναι αποφασιστική. Μας βοηθάει στο να πάρουμε αποφάσεις, αν τις κάνουμε σωστά. Και πάρα πολλά πράγματα, έτσι αναφέρουμε εδώ στο βιβλίο και παραδείγματα, έτσι, πώς λειτουργήσαν, αλλά και αυτούσια από τους Αγίους Πατέρες, οι οποίοι φυσικά τονίζουν, εκτός των άλλων, ποιο, αυτό που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 15 κεφάλαιο, ότι όταν εξομολογούμαστε σωστά, γίνεται μεγάλη χαρά στον ουρανό που ένας αμαρτωλός μετανιώσει. Έτσι. Παραλαμβάνω λοιπόν, υπάρχουν βαθιές αμαρτίες, σοβαρές, που τις ξέρουμε όλοι φαντάζομαι. Υπάρχουν όμως και βαθιές αμαρτίες, τις οποίες προσπαθούν να μην τις ξέρουμε. Να τις βγάζουμε από μέσα μας. Κακίες, μίση, ζήλιες. Το πρώτο πράγμα που θα εξομολογηθείς είναι αυτό. Ζηλεύω τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, το παιδί μου, τον αδερφό μου, το πνευματικό. Το ζηλεύουν. Γιατί το ζηλεύεις? Ένα, γιατί έχει γένο. Εσύ δεν έχεις άλλα πράγματα. Τέλος πάντων. Δεν θα αποφύγουμε, δεν θα πούμε πολλοί γενικότητες. Θα πούμε ομάδες, όπως σας είπα. Μαλώνω με τον άντρα μου, ναι, όταν μαλώνετε συνηθισμένα. Όχι ότι τον έβγαλες μαχαίρι, αυτό πρέπει να το πεις. Αλλά δεν. Ζηλεύω, λέει. Ωραία. Ναι, αλλά άμα ζηλεύεις με κακία, πρέπει να το πεις. Και άμα ζηλεύεις ένα άτομο μονίμως, πρέπει να το πεις. Ζηλεύω αυτόν. Γιατί, παιδί μου, γιατί αυτό. Καταλαβαίνετε. Και άλλα πολλά που είμαστε αμελείς, αλλά και το καλό το οποίο περνάει από το χέρι μας και δεν μπορέσαμε, δεν δώσαμε σημασία μάλλον να το κάνουμε. Ε? Δεν κάνω τίποτα κακό, κάθαμε σπίτι. Καλά, η δουλειά σου είναι να κάθεσαι σπίτι συνέχεια. Δεν μπορεί να πάει να πιει ένα καφέ με εκείνον το μόνο του που είναι εκεί πέρα. Ή να πάρει ένα τηλέφωνο να πει μια κουβέντα του Χριστού. Μέσα στην καθημερινότητά σου. Κάθομαι, τι κάνει, βλέπω τηλεόραση. Δεν κάνω τίποτα κακό. Καλά. Αν βλέπεις 4-5 ώρες τηλεόραση, τι πιο δεν είναι το κακό που δεν έκανες. Και δεν άνοιξε ένα βιβλίο να ξεσταυρωθείς. Καταλάβατε. Και φυσικά υπάρχουν αμαρτίες που τις ξέρει όλος ο κόσμος. Αυτό τώρα έκανα κακό, ναι. Το σκότωσα τον άλλο, τον έκλειψα. Ναι. Αλλά και υπάρχουν και πολλές που δεν θέλει να τις πει ο κόσμος. Γι' αυτό και λίγο να εμπαθύνουμε όσον αφορά την αμέλειά μας. Καταλάβατε. Και την ορθοδοξία μας. Ένα μεγάλο λάθος που πρέπει να εξομολογούνται οι χριστιανοί, ελπίζω να το έχουμε σταματήσει, είναι που δεν κάνουν καλά τον σταυρό. Προχθές πάλι παρακολουθούσα κάπου, τίποτα, μηδέν εκκλησία. Ήταν μια εκκλησία και ήταν ένα μηδέν, τίποτα. Γιατί ο σταυρός πήγαινε, πέρα δόθη. Και έλεγε ένας γέροντας πολύ ωραίος, αγιορείτης, ένας απλός ταπεινός, που δεν είναι διαφημιζόμενος καθόλου. Χριστιανοί, λέει, κάνουν τον σταυρό του ράθυμα, τεμπέλικα. Δεν σφίγγουν, λέει, καταρχήν τα δάχτυλα, έτσι. Που δείχνει την ενότητα της Αγίας Τριάδος και τις δύο φύσεις του Χριστού που είναι ενωμένες. Δεν θα πει ενωμένες. Όταν θέλουμε να δείξουμε ότι κάτι είναι ενωμένο, δεν κάνουμε έτσι. Πώς κάνουμε, έτσι. Κάνουν, λέει, τον σταυρό του ράθυμα. Έτσι πάει το χέρι. Όχι στραβά, έτσι.
φοβερές αμαρτίες και μεγάλες, τις οποίες ξεχνάμε να τις πούμε. Και άλλα πολλά τα οποία τα ξέρετε, δεν θέλω σας είπα να κάνουμε κατάλογο αμαρτιών, αλλά πρέπει να μπούμε πλέον στη διαδικασία να τα λέμε ξεκάθαρα. Αυτός είμαι. Έκανα αυτό. Πώς το έκανες? Έτσι. Και τελείωσε, αδελφέ. Διότι μετά έχουμε πρόβλημα μεγάλο. Καταρχήν έχουμε πρόβλημα, το ξέρετε, ότι αν εξομολογηθούμε τα μισά, έτσι, ή τα 99,9%, πάνε άκυρα όλα, έτσι. Όλα. Ελί είπα τα 99. Το ένα, γιατί δεν το είπες? Εκείνο σε προβλημάτισε. Είπε 99 και το ένα σε πήρεξε. Είναι άκυρα όλα, να το ξέρετε. Δεν είναι εξομολόγηση καθαρή. Και φυσικά, όπως σας είπα, τι χρειάζεται, δηλαδή, ειδικά είναι τυχεροί κάποιοι άνθρωποι που έχουν το πνευματικό τους, ας πούμε, και τον έχουν και φίλο και τον έχουν και κοντά, να ντρεπόμαστε, ας πούμε, πού, έτσι. Άμα ήταν οι φίλοι σου, θα τα έλεγες, άμα ήταν ο φίλος σου, θα τα έλεγες. Καλάβετε. Και θέλει πολύ προσοχή στη βαθύτερη εξομολόγηση. 5 κουβέντες είναι η εξομολόγηση πραγματική, όταν έχουμε συναίσθηση. Έτσι. Και μετά μπορεί να γίνει μια συζήτηση, δεν πειράζει, μέσα σε λογικά πλαίσια. Αλλά η εξομολόγηση είναι: έκανα αυτό, αυτό, αυτό. Είμαι αυτός, αυτός, αυτός. Εδώ είναι ο Χριστός, εδώ είμαι εγώ, να. Δεν. Και γρήγορα, ξέρετε, βέβαια δεν εκβιάζω την ταχύτητά σας. Άλλος τα λέει πιο αργά, άλλος πιο γρήγορα, δεν πειράζει. Αλλά αυτά λέγονται τακ, 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 τακ. Αυτός είμαι, τελείως. Όλα τα άλλα, δεν μπορώ να το πω. Γυρνάω από εκεί και ξύνω το κεφάλι μου. Αυτά, αδερφοί μου, είναι. Ναι. Μέχρι ένα σημείο, στο πω έτσι. Μετά χαλάει το πράγμα, έτσι. Είναι, ας πούμε, που λέμε το παιδάκι, θα ντραπεί, θα κάνει. Όταν μεγαλώσει, δεν πρέπει να ντρέπεται άλλο. Και φυσικά, όλα αυτά για να επισυμβούν, πρέπει νωρίτερα, όπως είπα, να προσευχηθούμε προ την εξομολόγηση, να προετοιμαστούμε, όχι να γράφουμε. Αυτό το γράψιμο είναι λίγο πονηρό. Τι ξέχασες δηλαδή που είναι αμαρτία και τη σκέφτεσαι κάθε μέρα και την ξέχασες? Αφού την πολεμάς, έτσι δεν είναι? Και την ξέχασες και πας τώρα αυτό και αρχίζεις τα τευτέρια για να θυμηθώ τι έκανα. Σας είπα, δεν χρειάζεται να θυμηθούμε. Ό,τι είναι, είναι σε μια ομάδα μέσα. Βρίζω, ρε παιδί μου, αυτό. Αν πάλι έβρισα κάποιον πάρα πολύ άσχημα, θα το θυμάμαι, να το πω. Και ούτω καθεξής. Δεν προσεύχομαι. Δεν το θυμάσαι ότι πεις αυτό, πρέπει να το γράψεις. Καταλάβατε. Γι' αυτό η ένδειξη ότι γράφω είναι μια ένδειξη ότι δεν εξομολογούμε καλά. Έτσι. Γι' αυτό όλα από στήθους που λέει, όλα με σωστή γραμμή, όλα με προσευχή, βγάλτε τα όλα. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει άνθρωπος που δεν τα βγάλει ποτέ όλα και τα λεμπορείτε τώρα, έτσι. Τα κρατούσε, τα σημάδω από εδώ, τα σκέπαζα από εκεί, τα έκανε, δηλαδή αυτή η κακή ντροπή, όπως λέμε. Και φυσικά, αδερφοί μου, αν δεν έχει ταπείνωση ο άνθρωπος, δεν φταίει σε τίποτα, έτσι. Το ξέρετε αυτό. Ένας που έχει ταπείνωση φταίει και εκεί που δεν φταίει. Και δεν πειράζει. Καταλαβαίνει ο πνευματικός ότι ο άνθρωπος αυτός δεν φταίει. Αλλά το κάνει εκ περισσού, κατηγορεί τον εαυτό του, έτσι. Γι' αυτό, κάνοντας τη γενικότερη εγκράτεια, την περιεκτική, όπως είπαμε, έτσι. Την οποία βοηθάει πολύ και η νηστεία. Ναι. Κάνοντας την εξομολόγηση σωστά, θα αγωνιστούμε αυτή τη 40η των Χριστουγέννων για να ζήσουμε Χριστούγεννα και όχι για να, πώς σας πω, μας τιμωρήσει ο Θεός ή μας κάνει κακό ο διάβολος. Έτσι. Δεν υπάρχουν αυτά. Και άμα συμβεί ένας πειδρομός, θα συμβεί. Γιατί να μην συμβεί? Ξέρουμε ότι όταν ήταν νηστεία, περίοδο τέτοια, συμβαίνει κάτι. Το ξέρουμε αυτό, δεν χρειάζεται να φοβόμαστε. Να το κάνουμε καλά, σωστά. Έτσι, πώς να σας το περιγράψω, να το καταλάβετε μία εικόνα, σαν να έχουμε χαλαρώσει κάπου και τα βγάζουμε όλα. Αυτό είναι η εξομολόγηση. Αυτό είναι η εγκράτεια. Το αντίθετο από αυτό που νομίζετε, ότι πιέζω τον εαυτό μου. Όχι, δεν τον πιέζω. Παίρνω απόφαση ότι σε αυτή την νηστεία θα το κλείσω, λέω ένα παράδειγμα. Και άλλα πολλά τα οποία να μην επαναλαμβάνω, έτσι ο καθένας ξέρει τι αμαρτίες έχει. Και αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι να τονίσουμε περισσότερο στις βαθύτερες αμαρτίες. Έτσι. Ένα βασικό πράγμα που δεν εξομολογείται κανείς ποτέ, πάρα πολύ σπάνια, είναι αγαπώ τον Χριστό ή όχι. Να μην εξομολογείς. Αγαπώ τον Χριστό ή όχι.
Έτσι. Και άλλα πολλά βέβαια, έτσι. Αλλά από τον άνθρωπο, ας πούμε. Πολύ πόσο. Για να φτάσουμε κάποτε να πούμε, μέχρι τέλος μπορούμε να το καταφέρουμε, ότι αγαπώ και τον εχθρό μου. Δεν με πειράζει. Εγώ δεν τον έχω εχθρό. Ας είναι εκείνος, ας κάνει ό,τι νομίζει. Και εγώ θα κάνω αυτό που νομίζω. Και έτσι εύχομαι, αδερφοί μου, να γίνει η γέννα του Χριστού. Και αν βάλετε και κανένα δέντρο, δεν πειράζει. Να στολίσετε. Το θέμα είναι να μην σας στολίσει το δέντρο. Έτσι, εκείνο είναι το βασικό. Και αν κάνετε και χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, δεν πειράζει. Το θέμα είναι να μην σας κάνει η ατμόσφαιρα. Εσείς να κάνετε την ατμόσφαιρα. Και έτσι θα τα καταφέρουμε. Και αυτό που λέει ο τίτλος εδώ του βιβλίου, τι λέτε, θα σωθούμε στο τέλος. Και επαναλαμβάνω, θα σωθούμε γιατί είχαμε φιλότιμο. Καταλάβατε. Και κάναμε την προσπάθεια σωστά. Και πολλές φορές ξεκινάει αυτό από τον άνθρωπο. Να ευχαριστήσουμε τον άνθρωπο και θα ευχαριστήσουμε τον Θεό. Έτσι πάει. Να προσεύχεστε υπέρ Χρυσοστόμου, Παναγιώτου, Χρυσής, ξανά Χρυσής, Ιωάννου. Ξαναλέω, Χρυσοστόμου, Παναγιώτου, Χρυσής, Ιωάννου και Ιωάννης. Έτσι. Και να είστε γέροι μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε. Καλή νηστεία να έχουμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.